Χαίρετε. Ένα βίντεο το οποίο είναι θεωρητικό, έχει θέμα τους τοξικούς γονείς που μας προετοιμάζουν για συνεξαρτώμενες σχέσεις. Ένα μήνυμα που είχα λάβει αυτές τις μέρες, καλημέρα Θέκλα μου, στο βίντεο «Πότε θα οριμάσω ώστε να μην ελκύομαι από αδιάγνωστους άνδρες επιτέλους» αναφέρεσε λίγο μετά το 5ο λεπτό στους τοξικούς γονείς που μας προετοιμάζουν για συνεξαρτώμενες σχέσεις. Θα μπορούσες να κάνεις ένα vlog για αυτό το θέμα? Ναι, και μπορώ και θέλω να κάνω ένα vlog για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που λίγο πολύ μας αγγίζει όλους. Πώς καταλήγουμε στις σχέσεις μας να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι? Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι στις άλλες σχέσεις τους, τις επαγγελματικές, τις εργασιακές, τις φιλικές, τις κοινωνικές, μπορούν να διατηρήσουν τα όρια και να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Όταν όμως μπουν σε ερωτική σχέση, εκεί χάνουν την αυτοκυριαρχία τους, εκεί χάνουν την αίσθηση της αξίας τους και αφήνουν τον εαυτό τους να γίνει έρμεο των επιθυμιών του άλλου. Γίνονται δηλαδή συνεξαρτώμενοι. Γινόμαστε δηλαδή συνεξαρτώμενοι. Δεν είναι μυστικό, δεν είναι κρυφό, το έχω μοιραστεί και εγώ, ότι έχω και εγώ αυτό το θέμα. Λοιπόν, στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο είναι το τελευταίο μου βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, και ελπίζουμε το 2021 το προηγούμενο βιβλίο, δηλαδή να τελειώσω αυτό που γράφω τώρα, έχω αφιερώσει αρκετά κεφάλαια για τη συνεξάρτηση. Και την χαρακτηρίζω τη συνεξάρτηση ως το ψυχολογικό προφίλ του θύματος. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει, έχει ανάγκη και ανθρώπινο δικαίωμα να έχει ασφαλή δεσμό με τους φροντιστές του, με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, με τους ανθρώπους που το μεγαλώνουν, με τα πρόσωπα που το μεγαλώνουν. Από την αρχή της ζωής ενός ανθρώπου, οι πρωταρχικές σχέσεις που είναι αυτές με τους φροντιστές που κυρίως είναι οι γονείς, συνήθως είναι οι γονείς, εάν ένα παιδί νιώθει έλλειψη αγάπης, έλλειψη συναισθηματικής ασφάλειας, αν ένα παιδί δεν γεμίζει συναισθηματικά από τη σχέση που έχει με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, με τους φροντιστές του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεγαλώσει σε έναν ενήλικα ο οποίος να είναι στερημένος από αγάπη, να είναι διψασμένος για αγάπη, να έχει κορακιάσει δηλαδή, τόσο πολύ δίψα μιλάμε, ούτως ώστε μόλις βρεθεί ευκαιρία να μπει σε μια ερωτική σχέση, να δίνει με τα μούτρα και να συνεξαρτάται. Δηλαδή να αφήνει πίσω τον εαυτό του, να αφήνει πίσω την προσωπικότητα του, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, υπάρχουν και άνδρες συνεξαρτώμενοι και γυναίκες συνεξαρτώμενες, και να χάνεται μέσα στη σχέση, προσπαθώντας διαρκώς και διακαώς να καλύψει τις ανάγκες, τις επιθυμίες του συντρόφου του ή του συντρόφου της, χωρίς να σκέφτεται τις δικές του προσωπικές ανάγκες. Ο όρος τοξική γονής είναι βαρύς όρος. Είναι βαρύς όρος, και επειδή αρκετοί από εμάς που βλέπουμε τα βίντεο είμαστε και γονείς, άμα μας το ρίξουν τα παιδιά μας δεν μας αρέσει. Άρα ας τον πούμε λίγο πιο ελαφριά. Οι περισσότεροι γονείς σε διάφορες φάσεις του μεγαλώματος των παιδιών παρουσιάζουμε ανεπάρκειες. Έχει περιόδους, για παράδειγμα, στις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό θέμα υγείας. Ή έχει περιόδους στις οποίες να έχουμε ένα συναισθηματικό πρόβλημα. Μπορεί να περνάμε ένα διαζύγιο. Μπορεί, αν είμαστε μονογονείς, να περνάμε με ένα χωρισμό. Ή να περνάμε εμείς οι ίδιοι οι γονείς μία κακοποιητική ερωτική σχέση, να βιώνουμε μία κακοποιητική ερωτική σχέση και το παιδί μας να επηρεάζεται από τη δική μας τη στάση. Υπάρχει και το σημείο της μίμησης. Η μάθηση διαμέσου της μίμησης είναι η πιο ισχυρή μορφή μάθησης στην παιδική ηλικία. Δηλαδή, τοξικός γονέας δεν μπορεί να είναι μόνο κάποιος που είναι κακοποιητικός ή απόν, μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος μπροστά στο παιδί του λειτουργεί με συνεξαρτώμενο τρόπο. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι, εκείνοι το ξαναλέω, οι οποίοι θυματοποιούνται μέσα στις σχέσεις και υποσυνείδητα, χωρίς να το θέλουν, δεν το κάνουν επίτηδες, υποσυνείδητα παίρνουν το ρόλο του θύματος και ξεχνάνε τον εαυτό τους και προσπαθούν να καλύψουν συνεχώς τις ανάγκες του άλλου.
Η παιδική μας ηλικία, η διαπαιδαγώγησή μας, ακόμη και η περίοδος που έχουμε περάσει μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, αφήνουν σημάδια πάνω μας. Και επειδή τα παιδιά βρίσκονται σε φάσεις ανάπτυξης του εγκεφάλου ραγδαίες, οτιδήποτε επισυμβεί σε έναν άνθρωπο από την ώρα της σύλληψης, θα έλεγα, μέχρι και τα 26, 27, 28 χρόνια, παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της προσωπικότητας του. Πολύ πιο ουσιαστικό από ό,τι συμβεί μετά τα 28, μετά τα 30 χρόνια. Δηλαδή, ένας αναπτυσσόμενος εγκέφαλος επηρεάζεται βαθύτερα από κάποια περιστατικά παρά ένας εγκέφαλος που είναι ήδη ανεπτυγμένος και έχει ήδη σταθεροποιηθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολύ περισσότερο θα επηρεάσει ένα πεντάχρονο παιδί μία απώλεια συναισθηματική από ότι έναν 35χρονο ενήλικα. Όχι ότι δεν θα πονέσει ο ενήλικας, όχι ότι θα τραυματιστεί, αλλά δεν θα μείνει ζημιά μακροχρόνια, εντός εισαγωγικών ζημιά μακροχρόνια, όπως θα μείνει σε ένα παιδί. Με ποιους τρόπους μπορεί να λειτουργούμε οι γονείς ή να έχουν λειτουργήσει οι γονείς μας και να έχουμε καταλήξει εμείς ενεξαρτώμενοι? Μπορεί να αγνοούσαν τις ανάγκες μας. Μπορεί να ήταν αυστηροί μαζί μας και να θεωρούσαν ότι εγώ ως γονέας σου γνωρίζω καλύτερα από σένα τι χρειάζεσαι και έστω και αν κλαις δεν θα σε πάρω αγκαλιά να σε παρηγορήσω γιατί θα σε κακομάθω. Ή ζητάω από εσένα επιτακτικά να ξεχνάς τις δικές σου επιθυμίες και τα δικά σου συναισθήματα και να σκέφτεσαι τα δικά μου. Χρησιμοποιώ προς εσένα εκφράσεις του τύπου «Αν με αγαπάς θα το κάνεις αυτό», «Αν είσαι καλό παιδί θα κάνεις το ένα», «Αν είσαι καλό παιδί θα κάνεις το άλλο». Χρησιμοποιώ έντονη κατάκριση σε σένα όταν δεν ακολουθείς τις οδηγίες μου και δείχνω ευχαρίστηση μόνο όταν ακολουθείς τις οδηγίες μου. Με λίγα λόγια, ίσως μιλάω για όλη τη διαπαιδαγώγηση, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση που έχουμε δεχθεί εμείς που είμαστε άνω των 40 ήταν με αυτό το πρότυπο της αυστηρότητας. Είχε και έναν Αμερικανό ψυχίατρο, τον Dr. Spock, νομίζω τον έλεγα, δεν θυμάμαι σίγουρα πώς τον έλεγα. Διορθώστε με. Ήταν ένας Αμερικανός παιδίατρος, όχι ψυχίατρος, παιδίατρος, ο οποίος έγραφε κάτι και καλά επαναστατικά βιβλία, στο οποίο έλεγε στις μανάδες: μην θυλάζετε το παιδί σας για πολύ χρονικό διάστημα, μην βάζετε το παιδί στο κρεβάτι σας, μην το παίρνετε αγκαλιά όταν κλαίει κλπ. Και καταστρέψει γενιές και γενιές παιδιών. Γιατί όταν ένα βρέφος, ένα νήπιο, ένα παιδί δεν ζει μια συστηματική συνθήκη στην οποία δεν καλύπτονται συναισθηματικές του ανάγκες, μαθαίνει στην πράξη ότι οι συναισθηματικές του ανάγκες δεν είναι σημαντικές. Πόσο μάλλον να ασχοληθεί και με τις επιθυμίες του. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, όταν λειτουργούμε συνεξαρτώμενα, ξεχνάμε τις δικές μας ανάγκες, αγνοούμε τις δικές μας ανάγκες και δεν έχουμε καμία ιδέα για τις δικές μας επιθυμίες. Κάνοντας έτσι μια αναδρομή πίσω στη μνήμη, a ride back to memory lane, σε περιόδους δικής μου συνεξάρτησης, που εμένα μου συμβαίνει αυτό σε όλες μου τις μακροχρόνιες σχέσεις, συνεξάρτηση. Και είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ και γι' αυτό τον λόγο κάνω και εντατική ψυχοθεραπεία μετά από τον χωρισμό μου από το δεύτερο γάμο που ήταν τον Μάιο και γι' αυτό δεν θέλω και να φλερτάρω και να μπω σε άλλη σχέση τώρα γιατί θέλω να βελτιωθώ σε αυτόν τον τομέα. Κάνοντας έτσι μια αναδρομή, σταδιακά, με το που επισυμβαίνει η ρομαντική σχέση, με το που βιώνω τα συναισθήματα, τα πρώτα, τα εφορικά της αρχής μιας ρομαντικής σχέσης, χαλαρώνουν οι άμυνές μου, του στυλ δεν προσέχω τον εαυτό μου, δεν έχω έγνοια να μην κακοπέσω, γιατί έγνοια να μην κακοπέσουμε έχουμε και όταν είμαστε μόνοι μας. Έγνοια να μην κακοπέσουμε έχουμε και όταν δεν ζούμε μαζί με κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, τώρα που είμαι εδώ στο εξωτερικό που ζω μόνη μου, έχω έγνοια καθημερινά να κοιμηθώ επαρκώς, να φάω υγιεινά, έχω έγνοια να φροντίσω τον εαυτό μου, να προστατευθώ από τον κορονοϊό, για παράδειγμα. Δεν ξεχνάω τον εαυτό μου. Μέσα στη συνεξάρτηση όμως ξεχνάω τον εαυτό μου. Υπήρξαν φάσεις τις οποίες μπορεί να είχα ένα θέμα με την υγεία μου, να έχω πολύ έντονα συμπτώματα
και να κάθομαι να ασχολούμαι με τα προβλήματα και καλά της σχέσης ή με τις ανάγκες του συντρόφου μου και να ξεχνάω παντελώς την υγεία μου, να μην πηγαίνω στο γιατρό, να μην κάνω θεραπεία κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Αλλά είναι ένα παράδειγμα ξεκάθαρο που δείχνει τι σημαίνει ότι βάζεις προτεραιότητα τη σχέση και τον άλλο άνθρωπο, γιατί σου δίνει κάτι τόσο σπάνιο που για σένα που έχεις μεγαλώσει νιώθοντας ότι δεν είχες όλη την αγάπη που ήθελες και επιθυμούσες. Και ειδικά για όσους έχουμε μεγαλώσει με τα παραμύθια που περιμένουμε τον πρίγκιπα πάνω στο άσπρο άλογο, οι κοπέλες να έρθει να μας σώσει. Ή και τα αγόρια μπορεί να περιμένουν κάποιον πρίγκιπα, ο καθένας ανάλογα με το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ή που περιμένουμε ότι θα έρθει ο έρωτας που είναι θεϊκός και είναι φοβερός και είναι καταπληκτικός και θα μας δώσει εφορία και θα μας δώσει χαρά και θα μας δώσει διασκέδαση και θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα ξεχάσουμε όλα μας τα προβλήματα. Θυμάμαι, νομίζω το καταλάβατε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς έχω πολύ καλή μνήμη, θυμάμαι τον εαυτό μου στην ηλικία των 5 ετών. Να εξομολογούμε. Πρέπει να σας το έχω ξαναπεί ότι η πρώτη φορά που έγινε εξομολόγηση ήμουν 3 ετών. Και να λέω στην εξομολόγηση ότι τις αμαρτίες μου και να λέω ότι έχω αμαρτία, ότι ονειρεύομαι ότι έρχεται ένας πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο και με φυλάει και με παντρεύεται. Και πήγα και το εξομολογήθηκα αυτό το πράγμα στον ιερέα. Στην ηλικία της προδημοτικής. Είχα αυτή τη φαντασίωση. Δεν ήταν σεξουαλικής μορφής φαντασίωση, ήταν συναισθηματική φαντασίωση. Και νομίζω ότι είχε να κάνει με τα παραμύθια που διάβαζα ή μου διάβαζαν τότε, όταν ήμουν μικρή. Είχε να κάνει με την pop κουλτούρα, αλλά είχε να κάνει και με το γεγονός ότι οι γονείς μου έκαναν διάφορα προξενιά. Και έβλεπα, πω, ας γνωρίσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τι ωραία παντρεύτηκαν, πάμε στο γάμο, είναι ευτυχισμένοι. Και είχα ακόμα στο μυαλό μου, άμα έρθει ένας άνδρας για μένα, εγώ θα είμαι ευτυχισμένη. Ήρθαν άνδρες για μένα. Πώς είναι το τραγούδι της Αλεξίου, οι άνδρες περνούν μαμά. Ναι, ήρθαν άνδρες για μένα. Και δεν με έκαναν ευτυχισμένη και δεν τους φταίω γι' αυτό. Δεν τους ψέγω. Υπήρξαν στιγμές ευτυχίας, δεν μπορώ να πω, και στον πρώτο μου γάμο και στο δεύτερο και σε κάποιες σχέσεις μου υπήρξαν στιγμές ευτυχίας. Όμως η σχέση αυτή καθ' αυτή, ο έρωτας με την έννοια ότι έχεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει και σε θέλει και είναι ερωτευμένος μαζί σου και είσαι ερωτευμένη μαζί του, δεν φέρνει την ευτυχία. Δίνει μια ψευδέστηση ευτυχίας. Βάζουμε μέσα στο μυαλό μας την κασέτα, α, τώρα που έχω άνδρα. Τώρα που έχω γυναίκα είμαι καλά, δεν έχω έγνοια, δεν έχω ανάγκη, είμαι σε μια καλή κατάσταση, είμαι σε μια καλή συνθήκη. Δεν πρέπει να το χάσω αυτό το πράγμα, πρέπει να το προστατεύσω. Άρα κλείνω τα μάτια σε οποιασδήποτε κόκκινες σημαίες αρχίζουν και ανεμίζουν. Γιατί έχω μεγαλώσει στερημένα συναισθηματικά. Έχω μεγαλώσει χωρίς να έχω μάθει να είμαι καλά μόνος μου. Και δεν φταίνε μόνο οι γονείς για αυτό το πράγμα, μερικές φορές είναι και τα γονίδια που παίζουν ρόλο. Κάποια παιδιά γεννιούνται με προδιάθεση για αγχώδεις διαταραχές ή διαταραχές συναισθήματος, που μπορεί αυτό να προκαλεί μια μελαγχολία, μια δυσκολία να μείνει ο άλλος με τον εαυτό του. Επηρεάζουν και άλλα γεγονότα στη ζωή μας, όπως γεγονότα μεταξύ των συνομιλίκων ή γεγονότα στο σχολείο κλπ. Εμένα νομίζω ότι εκείνο το οποίο με έχει επηρεάσει, μιλάω για μένα τώρα, κάνω μια εικασία γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα, είναι ότι ήμουνα το πρώτο παιδί, οι γονείς μου πόνταραν στο φιλότιμό μου για να με διαπαιδαγωγήσουν και πολύ συχνά έκαναν επίκληση στο συναίσθημα για να κάνω κάποια πράγματα και έμαθα με αυτόν τον τρόπο, έμαθα ότι για να είμαι εγώ χαρούμενη πρέπει να κάνω τους άλλους χαρούμενους. Δεν ψέγω τους γονείς μου, γιατί αυτά ήξεραν, αυτά έκαναν και αυτά που έκαναν ήταν και με βάση τα μαθήματα παιδαγωγικής που είχαν κάνει στο Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 60-70 από ό,τι σπούδαζα. Η μάνα μου τελείωσε το 70, ο πατέρας μου τελείωσε το 74. Ήταν άλλες εποχές τότε. Ήταν άλλες συνοτροπίες. Ότι τα παιδιά δεν τα κακομαθαίνουμε, δεν τους τα δίνουμε όλα έτοιμα, τους μαθαίνουμε να δουλεύουν. Πραγματικά δεν κακίζω τους γονείς μου γι' αυτό. Το άλλο το κομμάτι που στη δική μου την περίπτωση πρέπει να έπαιξε ρόλο ήταν το γεγονός ότι έχω φάει ξύλο, γι' αυτό μιλάω στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, δεν κάνω λάθος». Και η σωματική τιμωρία μπορεί να προκαλέσει στοιχεία συνεξάρτησης σε ένα ενήλικα μετά. Για ποιο λόγο? Όταν μπούμε σε μια ερωτική σχέση, αυτή η σύνδεση ερωτική είναι τόσο στενή που μας θυμίζει τις πρωταρχικές συνδέσεις μας. Με τους γεννήτορες μας και τους φροντιστές μας, με τη μάνα μας, τον πατέρα μας ή όποιους μας έχουν μεγαλώσει.
και έτσι κατά κάποιο τρόπο ξυπνούν μέσα μας εκείνα τα βιώματα και γινόμαστε ξανά παιδιά. Και αν το παιδί, το μικρό παιδί μέσα μας είναι πεινασμένο από αγάπη, διψασμένο από αγάπη, νιώθει ότι δεν αξίζει να αγαπιέται, νιώθει ότι πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να κερδίσει την αγάπη, θα γίνει συνεξαρτώμενος στη σχέση. Πώς το διορθώνουμε αυτό το θέμα? Με την ψυχοθεραπεία. Δεν έχει άλλη λύση. Και παρόλο που είναι έτσι πολύ διαδεδομένο το έρωτας με έρωτα περνάει, όχι. Τελειώνοντας μια σχέση είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, εξαιρετική ιδέα να μην μπούμε σε άλλη σχέση, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Η μόνη σχέση που το έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να περάσει ο έρωτας με έρωτα είναι η σχέση αυταγάπης, η σχέση αγάπη, θα το φτιάξουμε τον εαυτό μας, η σχέση αγάπης με τον εαυτό μας. Και έτσι στα πρακτικά, με πρακτικές συμβουλές, όσο είμαστε ελεύθεροι, όσο είμαστε μόνοι μας, έχουμε έγνοια πώς να φροντίσουμε τον εαυτό μας, σαν πως και ο εαυτός μας είναι το αγαπημένο μας τέρι. Και όταν μπούμε σε σχέση, προσπαθούμε να υπενθυμίζουμε τακτικά στον εαυτό μας, να μην χάνουμε την ταυτότητά μας, να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποια είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Να μην γινόμαστε υποτελείς στον σύντροφο μας, στη σύντροφο μας. Θα μου πεις, γιατί έχει συντρόφους οι οποίοι απαιτούν να είναι υποτελείς οι σύντροφοι τους και έχει που δεν απαιτούν. Εγώ θα έλεγα ότι είτε απαιτεί είτε δεν απαιτεί ο άλλος, είτε απαιτά είτε δεν απαιτά ο άλλος να απαιτεί, νομίζω. Είτε μας επιβάλλει είτε δεν μας επιβάλλει να λειτουργούμε συνεξαρτώμενα, αν εμείς δεν το έχουμε να είμαστε συνεξαρτώμενοι, δεν θα βγάλουμε συνεξάρτηση. Θα σηκώσουμε κεφάλι. Άρα μαθαίνουμε να σηκώνουμε κεφάλι και μαθαίνουμε να έχουμε έγνοια για μας. Μόνοι μας ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, μόνοι μας φεύγουμε από αυτή τη ζωή, στο ενδιάμεσο συντροφευόμαστε. Ποτέ όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρώτος υπεύθυνος για να διαφυλάξει την ψυχική και σωματική μας υγεία είμαστε εμείς. Είτε είμαστε ελεύθεροι, είτε ζούμε μόνοι, είτε ζούμε μαζί με κάποιον άλλον άνθρωπο, είτε έχουμε ερωτική σχέση, είτε δεν έχουμε ερωτική σχέση. Να μην παραμελούμε την πρωταρχική μας ευθύνη, που είναι η ευθύνη του μικρού παιδιού που κουβαλάμε μέσα μας. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.